Αναμειγνύουμε 600 γραμμάρια ζάχαρη. Με 600 ml νερό και τα βάζουμε σε μέτρια φωτιά να βράσουν. Όταν το σιρόπι είναι έτοιμο, κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με το χυμό από μισό πορτοκάλι. Και δύο βανίλιες. Χτυπάμε 4 αυγά. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Με 170 γραμμάρια ζάχαρη να φρατέψουν. Ενσωματώνουμε 200 ml λάδι. Και 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. Ρίχνουμε 300 γραμμάρια χοντρό σιμιγδάλι και ανακατεύουμε. Κοσκινίζουμε 130 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μαζί με ένα μπέικινγκ και δύο βανίλιες. Δουλεύουμε να γίνει ζύμη. Και την αρωματίζουμε με το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. You weren't just another touch to feel. You weren't just another place to spend. Βουτυρώνουμε καλά φόρμα ή ταψί. Απλώνουμε το μείγμα. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Όσο το ραβανί μας είναι καυτό, το σιροπιάζουμε με κρύο σιρόπι. Σερβίρουμε μετά από 8 ώρες. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!